των νερών του Αλμυρού ποταμού μπαίνουν στο επίκεντρο των αρμοδίων σε μια προσπάθεια να δοθεί λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης Ηρακλείου και άλλων περιοχών. Τον Μάρτιο του 2021 θα παραδοθεί σχετική μελέτη, η οποία θα υποδείξει το καλύτερο τρόπο για την αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού ποταμού από πλευράς τεχνικής μεθόδου και κόστους. Προς το παρόν είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης, δηλαδή ο ανάδοχος έχει μαζέψει όλες τις προτάσεις που έχουν κατά καιρούς προταθεί για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών. Μας ενδιαφέρει φυσικά περισσότερο ο Αλμυρός Ηρακλείου, γιατί έχει εκφορτίζει μεγάλες ποσότητες νερού ετησίως. Πρόκειται για 5 προτάσεις που έχουν τεθεί σε διαβούλευση. Πράγματι, είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι συζητάμε για περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά τη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι αν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ένα μικρό ποσοστό, θα λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά και άλλων περιοχών. Εμείς οι διαβούλευσες αυτοί έχουν πάρει μέρος και ουσιαστικά αυτό που προτείναμε είναι ότι στο ίδιο υπάρχουν, όπως είναι τώρα φτιαγμένος ο Αλμυρός, να αποκατασταθούν κάτι θηρίες που υπάρχουν για να μπορέσουμε μέσω το χειμώνα, έχει υπολογιστεί περίπου ότι 42 μέρες το χειμώνα έχουμε γλυκό νερό, να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό το νερό τις 42 μέρες, να μπορέσουμε μέσω των αγών που έχουμε ήδη τη στυλή σου, να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε το δυτικό Ηράκλειο. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η διαβούλευση σε σχέση με τις 5 προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί και οι οποίες έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρμοδίων. Οι προτινόμενες λύσεις είναι η κατασκευή μεγάλου φράγματος χωρητικότητας 100 εκατομμυρίων κυβικών νερού, η κατασκευή μικρού φράγματος, η άγκληση γλυκού νερού και μεταφορά νερού σε δίκτυα, η κατασκευή υδρομαστευτικής στοάς ανάντι των πηγών Αλμυρού και η αφαλάτωση των νερών της πηγής του Αλμυρού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης. Στη λήψη των αποφάσεων δηλαδή παίρνουν μέρος όλοι οι αρμόδιοι φορείς που μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους για ό,τι έχει καταγραφεί μέχρι τώρα. Νομίζω ναι, πως μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχουμε καταλήξει το τελικό σχέδιο. Εσείς προτείνετε να γίνουν δίκτυα που να παίρνετε κατευθείαν το νερό. Αυτό σαν πρώτη φάση. Και στη δεύτερη φάση είχαμε μια πολύ ωραία διαβούλευση και μια συνάντηση και με το Δήμο Γαζίου, που και αυτοί φυσικά έχουν ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα να γίνει πλέον η μελέτη πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερες ποσότητες και το καλοκαίρι τους επόμενους μήνες, διότι είναι, σύμφωνα με τις μελέτες, το 75% είναι γλυκό νερό και το 25% μόνο είναι αλμυρό νερό. Η Αγγελική Μαρτίνου αναφέρεται στις 2 προτάσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής προκρίνονται, καθώς και στα επόμενα βήματα για τη δρομολόγηση των επίμαχων λύσεων. Το να διοχετεύεται το γλυκό νερό απευθείας στα δίκτυα των ΔΕΙΑ. Και στη δεύτερη λύση μέχρι στιγμής είναι η κατασκευή του μικρού φράγματος των 20 εκατομμυρίων κυβικών στο χύμαρο Ταβερόνα, ανάντι της πηγής του Αλμυρού. Το παραδοτέο αυτής της μελέτης θα είναι με ποιο τρόπο οι λύσεις που θα προκριθούν μπορούν να υλοποιηθούν, δηλαδή τι μελέτες θα πρέπει να εκπονηθούν, πόσο θα κοστίσουν αυτές οι λύσεις για να υλοποιηθούν, οπότε θα ξεκινήσει μετά ο αγώνας για τη χρηματοδότηση και την οριμότητα αυτών των έργων.